Αρνός, υπολογίστε τα ολοκληρώματα ή αν θέλετε εδώ πέρα συγκεκριμένα το ολοκλήρωμα LNHDH. Ένα σημαντικό σχόλιο. Όταν έχω τη συνάρτηση LN του Χ, προσέξτε, γνωρίζω ότι η παράγωγός της μου κάνει πόσο. Μου κάνει ένα προς Χ. Η παράγωγος του LN του Χ μου κάνει ένα προς Χ. Όμως, εγώ για να πω ότι το ολοκλήρωμα μιας συνάρτησης μου κάνει LN του Χ, πέραν δε Χ προς Χ για να μου κάνει το ολοκλήρωμα LN Χ. Ωραία. Κατά συνέπεια, προσέξτε, η λογαριθμική συνάρτηση εμφανίζεται, αν θέλετε, από μόνη της και θα λέγαμε ότι παραμένει μέσα, εκτός κι αν παραγωγιστεί. Γιατί με την παράγωγο τότε μου κάνει ένα προς χ λογαριθμική συνάρτηση. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα, η λογαριθμική συνάρτηση δεν μπορώ να την ακουμπήσω καθόλου. Γι' αυτό τι κάνω. Εφαρμόζω την παραγωγική μέθοδο, ξέρετε πώς. Στην άλλη, δηλαδή στον παρτενέρ της, του LN του Χ. Έχουμε LN του Χ δε Χ εδώ πέρα και ο συντελεστής ποιος είναι εδώ. Ο συντελεστής είναι το 1. Έτσι λοιπόν αυτό γράφεται ολοκλήρωμα Χ παράγωγος επί LN Χ, πολύ ωραία, δε Χ. Και τώρα είμαι σε θέση να εφαρμόσω την παραγωγική μέθοδο. Τι λέει η παραγωγική μέθοδος? Μία συνάρτηση σε παράγωγο επί μία άλλη σκέτη, χωρίς παράγωγο. Αυτή λέει, είναι ίση, το ολοκλήρωμα αυτής του γινωμένου, που είναι παραγωγικοί παράγοντες, με το γινόμενό τους, δηλαδή χ επί ln χ, πολύ ωραία. Και μετά πάει μείον το ολοκλήρωμα, η συνάρτηση που είχε παράγωγο δεν έχει τώρα, είναι χ σκέτο, επί ln χ παράγωγος δε χ. Αυτό τι αβανταζ έχει εδώ μέσα? Έχει το εξής, ότι σε αυτή την περίπτωση τώρα η παράγωγος του ln του χ πόσο θα μου κάνει? Θα μου κάνει πόσο? Ένα προς χ. Δηλαδή ο λογάριθμος εξαφανίστηκε. Και έτσι τι έχω? Έχω ότι αντιγράφω χ ln χ τα πρώτα κομμάτια μείον ολοκλήρωμα χ επί 1 προς χ. Το οποίο χ επί 1 προς χ πόσο μου κάνει? Δεν μου κάνει 1. Άρα αφού μέσα αυτό μου κάνει 1, άρα αφού μου κάνει 1, το τελικό μου ολοκλήρωμα πόσο θα είναι? Θα είναι χ ln χ μείον δε χ. Δηλαδή ολοκλήρωμα δε χ μείον χ. Αν θέλετε και σε. Να, αυτό είναι το τελικό μου αποτέλεσμα. Αυτή τη μεθοδολογία που είδαμε τώρα, να τη δούμε και σε μία άλλη άσκηση. Να, εδώ πέρα. Είναι το ερώτημα 3, που λέει στο ερώτημα 3. Είναι το ολοκλήρωμα χ τρίτης επί ln χ δε χ. Και τι λέμε εμείς? Δεν μπορούμε να πειράξουμε το λογάριθμο ln χ. Συνεπώς, αφού δεν μπορούμε να το πειράξουμε και θέλουμε να τον στριμώξουμε έτσι ούτως ώστε όταν αυτός μπει σε παραγώγηση, μπει στη διαδικασία της παραγώγησης, ξέρουμε ότι η παράγωγος του ln του χ θα μου κάνει ένα προς χ, δηλαδή θα μου αδειάσει τη γωνιά. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ τώρα. Τι έχουμε? Αυτό να γράφεται ολοκλήρωμα, όμως για να εφαρμόσω παραγωγική πρέπει να βάλω σε παράγωγο το χ τρίτης. Μα τι θα το κάνω αυτό? Θα το κάνω χ όπως το ολοκλήρωμα. 3 και 1, 4, δια 4 και αυτό σε παράγωγο θα μου δίνει το χ τρίτης. Άρα θα είναι χ τετάρτης τέταρτα σε παράγωγο, έτσι, επί ln χ δε χ. Έτσι λοιπόν, με την εφαρμογή της παραγωγικής θα έχουμε χ τετάρτης τέταρτα, πολύ ωραία, επί ln χ μείον ολοκλήρωμα χ τετάρτης τέταρτα, χωρίς παράγωγο τώρα πλέον, ο πρώτος παράγοντας που είναι δηλαδή η συνάρτηση σε παράγωγο, επί το ln του χ, το ln του χ σε παράγωγο, δε χ. Μα το ln του χ σε παράγωγο πόσο μας κάνει? Αυτό δεν μας κάνει ένα προς χ. Έτσι λοιπόν απλοποιείται και μέσα και θα έχουμε. Και αν θα έχουμε, γράφουμε τα πρώτα όπως είναι, χ τετάρτης τέταρτα επί ln χ μείον εν τέταρτο απ' έξω ολοκλήρωμα χ τετάρτης επί ένα διαχείτε μου κάνει χ τρίτης. Δηλαδή είναι 4
μείον ένα οι δυνάμεις Χιτρίδης, δέχει. Και αυτό θα γίνει αντιγραφή χι τετάρτης τέταρτα, το πρώτο, επί ελέν χι, μείον ένα τέταρτο και το ολοκλήρωμα του Χιτρίδης πώς θα είναι, δεν είναι χι, αυξάνεται η δύναμη και διαιρώ στο ολοκλήρωμα, ενώ στην παράγωγο μειώνω και πολλαπλασιάζω. Άρα θα γίνει χι, η συν τέσσερα, χι τετάρτης τέταρτα και σε. Έτσι λοιπόν, βγάλαμε ότι το τελικό μας αποτέλεσμα είναι το χ τετάρτης τέταρτα, έτσι, παρένθεση, ελεν χ, μείον ένα τέταρτο, ωραία, και σε, αυτή είναι η παράγουσα, η αρχική συνάρτηση. Έτσι λοιπόν, καλοί μου μαθητές, προσέχουμε εδώ πέρα, τι, προσέχουμε τον συντελεστή και τον λογάριθμο να τον βάλω σε παράγωγο. Και στη μία άσκηση και στην άλλη άσκηση που κάναμε τώρα, να μπει σε παράγωγο. Γιατί αν μπει σε παράγωγο ο συντελεστής, από εκεί και πέρα με την παραγωγική φεύγει ο λογάριθμος και τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους φυσιολογικά. Βάσει αυτής της παρατήρησης.